Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση για την επόμενη μέρα, ξέρετε πολύ καλά, δεν αφορά μόνο ούτε κυρίως την σταδιακή άρση των περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε αναλυτικά όχι μόνο πώς σταδιακά θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα όπως συνηθίζεται να λέτε, αλλά κυρίως ποια συγκεκριμένα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων χρειάζεται να συνοδεύουν αυτή τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Γιατί μπορεί τα κρούσματα να είναι περιορισμένα, μπορεί τα κρεβάτια στη ΣΜΕΘ να αδειάζουν, μπορεί οι θάνατοι να έχουν περιοριστεί και όλοι χαιρόμαστε βέβαια γι' αυτό, όμως όλοι ξέρουμε πως δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την πανδημία, όσο δεν έχει βρεθεί η θεραπεία αντιμετώπισής της, πολύ περισσότερο το εμβόλιο. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για να εκτιμήσουμε εκ νέου σε ποια κατάσταση βρίσκεται το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, όχι μόνο για να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα της πανδημίας, αλλά και για να ανταποκριθεί συνολικά στις ανάγκες του λαού για περίθαλψη, θεραπεία, που όπως ξέρετε μπήκαν σε δεύτερη μοίρα, παρότι μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες μετράμε κάθε χρόνο περισσότερες απώλειες και από αυτές του κορονοϊού. Οι προσλήψεις υγειονομικών που έγιναν δεν καλύπτουν στο ελάχιστο ούτε τα κενά που προϋπήρχαν σε κανονικές συνθήκες, πόσο μάλλον σε αυτές τις έκτακτες της πανδημίας, ενώ κανένα διαφορετικό σχέδιο δεν υπάρχει και στην περίπτωση που ο λαός βρεθεί αντιμέτωπος με το επόμενο κύμα της πανδημίας. Το Προεδρείο μπορεί να μιλά σιγότερα, τουλάχιστον πιο... Γιατί ενοχλεί στα αυτιά. Ναι, κύριε. Έλεγα λοιπόν ότι κανένα διαφορετικό σχέδιο δεν υπάρχει και στην περίπτωση που ο λαός βρεθεί αντιμέτωπος με το επόμενο κύμα της πανδημίας. Οι κλινικές, τα εργαστήρια που έκλεισαν, τα χειρουργεία, τα εξωτερικά ιατρεία που ανέστηλαν τη λειτουργία τους, όχι μόνο πρέπει να ανοίξουν και να παραμείνουν ανοιχτά, αλλά πρέπει και να εξυπηρετήσουν όλους τους ασθενείς. Και γι' αυτό χρειάζεται να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού.